Άριστο τρίτη σήμερα, 23 Μαΐου 2023. Και έχουμε ένα, το σοβαρό μας βίντεο της ημέρας. Και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα, το οποίο ετέθηκε κάτω από το επεισόδιο του podcast με, για το στυλ δεσμού και τη θεωρία της προσκόλλησης. Και γράφει μια φίλη, θέκλα μου τέλειο το βίντεο σου, νομίζω από τα αγαπημένα μου. Όμω, αν δεν σε πειράζει, βεβαίω και δεν με πειράζει. Το κανάλι είναι για να εξυπηρετούμε τι ψυχοεκπαιδευτικέ ανάγκε όλων. Θα ήθελα να μείνουμε και λίγο στο γονεϊκό κομμάτι. Μπορείς να μας δώσεις παραδείγματα συναισθηματικής παραμελήση παιδιού. Του παιδιού, για παράδειγμα, μαμά θέλω να σου πω κάτι και η απάντηση της μαμάς να είναι όχι τώρα, είμαι κουρασμένη. Ρωτάνε αυτό, είναι συναισθηματική παραμέληση. Επίσης, πώς μπορεί μια μαμά να δίνει συναισθηματική σταθερότητα επί του πραχτέου στο παιδί της. Πώς μπορούμε να κάνουμε το παιδί μας να νιώσει ότι δεν το αγαπάμε ενώ no Μόνο παραδείγματο χάρη λέγοντα του δεν σ' αγαπώ γιατί δεν μ' ακούς. Αν για παράδειγμα φωνάξουμε λίγο παραπάνω στο παιδί κάποια στιγμή κακιά στιγμή μας, μπορεί να χάσει την εμπιστοσύνη του εύκολα στην ανεφόρον αγάπη της μαμάς ή του μπαμπά. Κάνε μα ένα σεμινάριο συμπεριφορά στα παιδιά μας, ώστε να μην γίνουμε όλα αυτά που φοβόμαστε. Ευχαριστώ, αγαπημένη. Και εγώ φυσικά τη είπα, το σημειώνω για αριστοτρίτη δικό σου. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι τα παιδιά δεν είναι εύθραυστα. Ε, και δεν, είναι, δεν τα βάζουμε στη γυάλα για να μεγαλώσουν εκεί, προστατευμένα από κάθε λέξη και από κάθε φωνή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φωνάζουμε και γενικότερα να φερόμαστε με τρόπο που να μην είναι σεβαστικός. Ε, θεωρώ όμως ότι πρέπει να σεβόμαστε και τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας, γιατί ζούμε σε πολύ δύσκολες κοινωνικές συνθήκες όλοι μας και μία μαμά, ένας μπαμπάς, ο οποίος είναι μέχρι το λαιμό γεμάτο γεμάτος υποχρεώσεις και πράγματα που πρέπει να κάνει καθημερινά, δεν είναι πάντα ε, διαθέσιμος ε, με ηρεμία και ψυχραιμία για να μπορέσει να παράσκει. Ε, αν θέλεις και να ρωτάν τα παιδιά τα πάντα και, αυτά να, και αυτοί να απαντούν. Εννοείς ότι shit happens και κάποιες φορές ναι. θα είμαστε και κουρασμένοι. Ωστόσο, ε, αυτό που διαφοροποιεί το γονέα ο οποίος έχει ε, αν θέλεις, μη, παραμελ, μη παραμελητική στάση απέναντι στα παιδιά από αυτόν που έχει παραμελητική στάση, είναι ότι ως επιτοπλήστο ένας γονέας που ενδιαφέρεται, που μιλάει με τα παιδιά, που επικοινωνεί με τα παιδιά, που ασχολείται με τα παιδιά, που συζητάει μαζί τους, που ξέρει τη ζωή τους, που ξέρουν και εκείνη τη ζωή του, που έχουν κοινέ δραστηριότητε, που τρώνε μαζί, που μιλάνε μαζί, που μοιράζονται τα νέα τους μαζί. Που έχει τα συναισθήματα του. Το ναι, ακριβώ. Που γνωρίζουν ο ένα τον άλλον. Γιατί υπάρχουν πάρα, πολύ, πάρα πολλά παιδιά με γονεί που δεν γνωρίζονται μεταξύ του. Ούτε οι γονεί γνωρίζουν τα παιδιά του. του Ούτε τα παιδιά του γονεί του. Και αυτό είναι σχήμα οξύμορο μεν, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν... Τι ωραίο αυτό που είπε. Έχει παιδιά που δεν γνωρίζουν του γονεί του και γονεί που δεν γνωρίζουν. τα Πολύ σοφό αυτό που είπε, που δεν γνωρίζουν τα παιδιά του. Ε, οπότε, ναι, όταν είμαστε κουρασμένοι, εγώ το κάνω πολύ συχνά τουλάχιστον αυτό, όταν μπαίνω στο σπίτι μετά από ταξίδι, μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα στη δουλειά και έρχονται όλοι και μου λένε ο καθένα τα δικά του, του λέω παρακαλώ, θέλω μισή ώρα μόνη μου. Time out. Να ηρεμήσω, να μην βγάλω πάνω σας την τοξική ενέργεια που έχω δεχθεί σήμερα. Μα εσύ να δέχεσαι τοξική ενέργεια από εκεί. ε, Οπότε αφήστε με μισή ώρα να αναπνεύσω, να μείνω μόνο με τον εαυτό μου, να χαλαρώσω και θα έρθω εγώ από εκεί να σα ρωτήσω ό,τι θέλετε, να μου πείτε ό,τι θέλετε. Αυτό δεν είναι παραμέληση. Είναι αυτοσεβασμό και σεβασμό προ αυτού. Και αυτοσυμπόνια και ναι. προστασία των παιδιών προστασία... από το να πάρουν τα δικά μα αρνητικά συναισθήματα φιλτράρε. Ακριβώ. Mm. Και προστασία Ακριβώς, ε, επίσης, όταν κάποιος μέσα στην οικογένεια, ε, αυτό αφορά το ζευγάρι, έχει αν θέλεις, ε, αρνητική ενέργεια, τοξικότητα, το λέμε. Δηλαδή, του λέμε αυτή τη στιγμή, είσαι επικριτικός, είσαι επικριτική, έχεις αρνητική ενέργεια, δεν έχεις, ε, κάτι σε θύμωσε, κάτι σε τάραξε, μην μιλάς καλύτερα, ηρέμησε πρώτα, χαλάρωσε και όταν ηρεμήσεις, μην τα βγάλεις πάνω μας. Ε, μίλα μας. Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Ονοματίζουμε την πράξη, χαρακτηρίζουμε αυτό που συμβαίνει και όχι το πρόσωπο. Ακριβώς. Δεν του λέμε είσαι τοξικός, όχι. αυτή τη στιγμή βγάζεις Δεν είσαι... τοξικότητα. Μπράβο, βγάζεις ναι. τοξικότητα. Βγάζεις τοξικότητα, οπότε και τα παιδιά γνωρίζουν να α, α, ξεχωρίζουν την τοξικότητα και την αρνητική ενέργεια... Για, ε, την αναγνωρίζουν γιατί την έχουμε ονοματίσει, την έχουμε καταδείξει γι' αυτό και πολλές φορές και στη ψυχοθεραπεία μας λέμε ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και πολύ, πολύ ουσιαστικό κομμάτι στη ψυχοθεραπεία είναι και η ψυχοεκπαίδευση mm. δηλαδή το πρώτο μας κομμάτι είναι να, να εκπαιδεύσουμε το θεραπευόμενο μας στο να ξεχωρίζει συμπεριφορές για να πάμε μετά στο να τις αναγνωρίζεις τον ίδιο... και να τις αναγνωρίζεις και να τις εντοπίζεις τους άλλους. Άρα το ίδιο πράγμα κάνουμε και με την οικογένεια μας. Ωραία. Λοιπόν. Άρα εκπαιδεύουμε τα παιδιά με το παράδειγμα μας... ότι υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες είναι... Ε, δημιουργικές, χρήσιμες, αγαπητικές... και υπάρχουν και συμπεριφορές οι οποίες είναι βλα, βλαβερές... είναι τοξικές ή συμπεριφορές. Οπότε προστατεύουμε ο ένας τον άλλον από τέτοιες συμπεριφορές να συμβαίνουν και να στην, στην ουσία είσαι εκεί και είσαι ένας επόπτης ο γονιός, ο συνειδητός γονιός ένας επόπτης του ψυχοσυναισθηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά και ακόμη και όταν εσύ ξεφύγεις γιατί ξεφεύγουμε όλοι Ακόμη και όταν εσύ ξεφύγει, το να έρθει πίσω και να πει πριν δύο ώρε που ήρθε και μου είπε να κάτι και εγώ σου απάντησα έντονα. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί εκείνη την ώρα με απασχολούσε κάτι άλλο και έβγαλα πάνω σου θυμό που δεν σου ανήκει και απολογούμε. Δηλαδή, πραγματική ανάληψη ευθύνη όταν κάνουμε λάθη. Και αυτό μπορεί να είναι και πολύ διδακτικό προ τα παιδιά πάρα πολύ διδακτικό. Ε, είναι πολύ ουσιαστικό να πάρεις την ευθύνη σου και να ζητήσεις συγγνώμη εκεί που φταίς και να πεις στα παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ε, δεν, ήμουν, δεν, ήμουν, καλά όταν μου μίλησες, φέρθηκα περίσκεπτα. Ε, μπορούμε να πούμε, έκανα λάθος, έκανα λάθο λάθος, η συμπεριφορά μου. Έκανα ναι. λάθο. οπότε με συγχωρείς, δεν εννοούσα αυτά που είπα, αν είπα κάτι γιατί δεν, πολλές φορές δεν θυμόμαστε. Αυτά εθιμόμαστε. που είπα, όχι αν είπα, αυτά που είπα. Ναι, <laughs> Η, πε μου, τι είπα να δω, τι είπα ε, όταν με πιέζε ναι. τρέλα, α πούμε. Τε. Αν είπα κάτι που σε πείραξε, γιατί δεν, δεν ξέρουμε τι λέμε πολλέ φορέ την ώρα που είμαστε θυμωμένοι, μπορεί να μην είπαμε κάτι. Οπότε δεν θυμόμαστε Να ε, σου πω ένα παράδειγμα που έγινε χθε. Οδηγούσα και ε, μιλ, μιλούσα. Είχα τα ακουστικά και έκανα βίντεο. Και με είχε πάρει η κόρη μου σε κάποια φάση τηλέφωνο για να μου πει: Όταν κατεβαίνει κάτω προ τη Λευκοσία, να σταματήσει εκείνη σε μια καφετέρια Κυριακή τώρα και σχεδιάζει ένα. ένα νιούρελ, το λέει. Είναι στον τοίχο ένα σχέδιο. Είναι, ξέρεις, είναι και ζωγράφος. Και μου λέει να μου φέρει αυτό το. ένα εργαλείο που ξέχασε. Τη λέω: Εντάξει, θα περάσω και θα το βάλω. Ε, εγώ πέρασα, το άφησα και ενώ οδηγούσα, αυτή ερχόταν προ τα πάνω γιατί είχε πάει για μια δουλειά στη Λευκοσία, με είδε και με πήρε τηλέφωνο. Και απάντησε έτσι ενοχλημένα, γιατί είχα και το ακουστικό το οποίο δεν άκουγα καλά. Και τη λέω: Ναι, και μου, σου το πήρα το. Τα λέμε είναι τσισκασμένη. Και μετά, όταν τελείωσε το βίντεο, την πήρα πίσω το τηλέφωνο και τη λέω: Συγγνώμη που σου μιλήσα απότομα. Ε, έκανα βίντεο εκείνη την ώρα. Μου λέει: Μα δεν με πήραξε. Τη λέω: Ναι, αλλά επειδή στη θέση σου θα ενοχλούμουν, να παίρνω τη μάνα μου και απάντη, να, 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 να απαντά εσυγκασμένη, σου λέει ότι έκανα λάθο. Δεν λέω ότι είμαι τελεία, μάνα, εννοείται ότι δεν είμαι, το έχουμε πολλέ φορέ, αλλά θα κάνουμε λάθη. Δηλαδή, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε λάθη. Γιατί ακούγοντα όλε αυτέ τα podcast, τα οποία είναι θεωρητικά και βασίζονται πάνω σε θεωρητικέ γνώσει τη ψυχολογία, παρουσιάζεται έτσι και κάπω μια πολύ ιδεατή συνθήκη και αυτό που, αυτό που με προβληματίζει στις μέρες μας είναι ότι είμαστε άνθρωποι των άκρων. Δηλαδή προχωράμε από ένα αυταρχικό μοντέλο που ήταν στα παλιότερα χρόνια ε, των οι γονείς μας ή των γονέων μας οι οποίοι δεν, είχαν, δεν είχε ξεκινήσει τότε ο κόσμος να, σπουδάζει, να μορφώνεται. Αλλά και αυτό δεν, δεν, συνεπάγεται φυσικά ότι ήταν και ψυχοεκπαιδευμένοι. Δηλαδή ο μορφωμένος δεν είναι απαραίτητα και ψυχοεκπαιδευμένος. Ναι, αλλά τότε δεν είχαν γνώση των σύγχρονων θεωριών της ψυχολογία και της παιδαγωγικής. Δεν είχαν υπάρξει ακόμα δεν είχαν... θεωρίες, ναι. Ε, μπορεί και να υπήρξαν, και ούτε αλλά δεν ήταν... τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν κατοχυρωμένα ναι, όπω είναι σήμερα. Mm. Οπότε, ε, ε, και πηγαίνουμε μπρος ολοταχώς στην υπερπροστατευτικότητα. Δηλαδή στο να βάζουμε τα παιδιά μας σε ένα γυάλινο κουτί και να τα προστατεύουμε από όλα. Δεν μπορεί ένα παιδί σε αυτή την κοινωνία, την τόσο ζούγκλα που είναι, ε, να επιβιώσει αν δεν μάθει την ανοχή στη ματέωση, αν δεν μάθει να προσαρμόζεται. Αν δεν μάθει να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του να τα εντοπίζει. Αν δεν μάθει να αντιμετωπίζει τους τοξικούς. Εάν δεν μάθει να αντιμετωπίζει τους νάρκισους. Εάν δεν μάθει να είναι ανθεκτικό στις πιέσεις, στα προβλήματα, στις καταστάσεις, στις δυσκολίες. Άρα... Για να, έχει το παιδί μας, για να βοηθήσουμε ώστε το παιδί μας να αναπτύξει ένα ασφαλές στυλ δεσμού, ένα ασφαλές στυλ προσκολήσεις, χρειάζεται να είμαστε παρόντες παρούσε οι μητέρε, παρόντε οι πατεράδε, αυτό λέει Αριστονίκη, και να, να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στο σπίτι μα και να με όποιο τρόπο καλύτερα μπορούμε κάθε φορά και διορθώνοντα τον εαυτό μα. Διορθώνοντα τον εαυτό μα για να γίνουμε και εμεί καλύτεροι άνθρωποι, για να συνδυόμαστε βαθύτερα με τα παιδιά μα, να δώσουμε στο παιδί γενικότερα αυτό το αίσθημα ότι ανήκω σε μια οικογένεια η οποία είναι ζωντανή τα μέλη της οικογένειας υπάρχουν συνδέονται, επικοινωνούν ένας με τον άλλον όταν έρθουν δυσκολίες τις αντιμετωπίζουμε ακόμη και αν αυτές οι δυσκολίες είναι ένας καυγάς μεταξύ των γονιών ή ένας καυγάς μεταξύ ενός γονιού και ενός παιδιού και τα συναισθήματα μου έχουν εγκυρότητα γιατί για ένα μεγάλο λάθος που γίνεται ακόμη και από τους υπερπροστατευτικούς γονείς αγάπη μου είναι ότι το παιδί εκφράζει ένα συνέστημα και του λέει δεν νιώθεις έτσι. Δεν είναι έτσι όπως νιώθεις. Mm. Και είπαμε δεν υπάρχει τέλειος γονιός και επίσης εγώ θα το πω ξανά και ξανά και ξανά ότι είναι πολύ καλή ιδέα να υπάρχει ένας οικογενειακός παιδοψυχολόγος. Δηλαδή από την ώρα που το ζευγάρι αποφασίζει να αποκτήσει παιδί να κάνουν κάποιες συναντήσεις με έναν παιδοψυχολόγο της δικής τους επιλογής ο οποίο παιδοψυχολόγο να γνωρίζει το ιστορικό του παιδιού, δεν θα πάνε το βρέφος συνεχώ τον παιδοψυχολόγο. Απλώ να έχει ο παιδοψυχολόγο τη οικογένεια, να έχει το ιστορικό τη οικογένεια, να γνωρίζει τι δυναμικέ των σχέσεων των γονέων, τη σειρά γέννηση των παιδιών, κάποια θέματα σωματική ψυχική υγεία που μπορεί να έχουν τα παιδιά. Οπότε να έχουμε πάντα τον, όπω έχουμε τον παιδίατρο μα, πως έχουμε τον προσωπικό μας γιατρό, να έχουμε και τον παιδοψυχολόγο της οικογένειάς μας. Τουλάχιστον για να μας ενημερώνει, οπότε τα παιδιά περνάνε διάφορες φάσεις και ίσως με ένα απαλό χάδι από ένα θεραπευτή, να τα βοηθήσει να περάσουν απέναντι στην επόμενη Μα φάση και εμά να, να μας στηρίξει χωρίς να ε, υπάρξει κάποια σοβαρή δυσλειτουργία στο παιδί ε, και να, με προ, να μην προχωρήσει όπως θα έπρεπε να προχωρήσει. Άρα δεν υπάρχουν γονεί. σίγουρα ε, χρειάζεται οπωσδήποτε τα δικά μας θέματα, προβλήματα, τα οποία έχουμε εντοπίσει να τα ψυχοθεραπεύσουμε αν μη τι άλλο πριν να, γίνουμε, πριν να κάνουμε οικογένεια για να μην τα μεταφέρουμε ούτε στο σύντροφο, στη σύντροφο μας, ούτε και στα παιδιά μας. Από εκεί και πέρα να αναλογιστούμε με τον άνθρωπο που θέλουμε να είμαστε μαζί το ε, το στυλ διαπαιδαγώγησης που θα έχουμε, γιατί έναν κοινό στυλ διαπαιδαγώγησης βοηθάει πάρα πολύ στο να μην έχουμε θέματα στο μεγαλώμα των παιδιών, ή αν μη τι άλλο, δεν έχουμε κοινό στη διαπαιδαγώγηση στο οποίο ως επί το πλήστο το, το, μας το μεταβιβάζει η οικογένεια μας εκτός και αν αναγνωρίσουμε, κάνουμε ψυχοθεραπεία και αντιληφθούμε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε το μοντέλο που μας μεγάλωσαν εμάς οι γονείς μας και θέλουμε συνειδητά να κάνουμε κάτι διαφορετικό ε, αλλά αυτό πρέπει να γίνει εκατέρωθεν δηλαδή και η μητέρα και ο πατέρας να κάνουν το ίδιο πράγμα αν είναι ασυνείδητο στον έναν και συνειδητό στον άλλο, σίγουρα θα υπάρξουν θέματα. Τουλάχιστον α υπάρχει το ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή, εκείνο που δεν συνενεί ή δεν συνεργάζεται στο μοντέλο το συγκεκριμένο, το οποίο είναι το πιο δημοκρατικό, το πιο ασφαλές, Α είναι ανοιχτό το να ακούει τον άλλον, να φουγκράζεται τα μηνύματα του παιδιού, να φουγκράζεται τη σύγχρονη επιστήμη, ούτως ώστε να παίρνει έτσι μια ιδέα για το τι συμβαίνει και πώς θα βοηθηθεί το παιδί το συγκεκριμένο να έχει έτσι ασφάλεια και να αισθανθεί ότι μεγαλώνει σε μια οικογένεια που το αγαπά, που το αποδέχεται, που το στηρίζει και που του επιτρέπει να ανοίξει τα φτερά του και να φύγει, όταν αυτό θα είναι έτοιμο. Είναι πολύ σημαντικό του να αφήνουμε τα παιδιά μας να φεύγουν χωρίς έτσι, έντονη καταπίεση ή χωρίς να τους βάζουμε το βάρος της, του δικού μας αδιάσματος, της, δική, της δικής μας φωλιάς που αδιάζει την ουσία για να μπορέσεις να αποκτήσεις ασφαλές δεσμό με το παιδί σου και να βοηθήσεις το παιδί σου να αποκτήσει ασφαλές δεσμό με τον εαυτό του, πρέπει και εσύ ο ίδιος να διαχειριστείς τα ζητήματά σου. Ακριβώς. Ναι. Οπότε, ε, για να είσαι ένας ε, α, αγαπητικός, επικοδομητικός, ασφαλής γονιός, πρέπει και εσύ ο ίδιος να ψυχοεκπαιδεύεσαι και να ψυχοθεραπεύεσαι. ευχαριστούμε πολύ. Αριστονίκη μου, άσε καλά σε και θα τα πούμε.